στο προηγούμενο επεισόδιο περάσαμε από την παραλία της νησιώτισσας, τους Ωρεούς, κάναμε το μπάνιο μας στο Πευκή και διανεκτερέψαμε στην πανέμορφη παραλία των Ελληνικών. Σε αυτό το επεισόδιο θα κινηθούμε προς την Αγία Άννα και θα επισκεφτούμε τους καταράκτες του Τριμώνα, το Μαντούδι και τον Αγιάννη το Ρώσο. Καλημέρα. Τέταρτη μέρα της εκδρομής σήμερα και τελευταία μέρα. Γι' αυτό θα κινηθούμε νότια προς Αγία Άννα, να δούμε τα μέρη εκεί και να επιστρέψουμε νωρίς στην Αθήνα, μιας και θα γυρίζει όλη η Αθήνα μαζί με μας. Πάμε. Η διαδρομή για τους καταράκτες του Τριμώνα μας προειδεάζει για το τι θα συναντήσουμε. Δυστυχώς, μεγάλη έκταση είναι καμένη. Καταράκτες του Τριμώνα. Πρόκειται για μια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς, παρόλες τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη από τις περσινές πυρκαγιές. Οι πανέμορφοι αυτοί καταράκτες βρίσκονται σε υψόμετρο 620 μέτρων, 4 μόλις χιλιόμετρα μετά το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ. Η διαδρομή είναι ανάμεσα από ένα παρθένο δάσος με βλάστηση, καμένο εν μέρη και προσφέρει συναισθήματα ηρεμίας και γαλήνης στους περιηγητές. Μέσα από μια σύντομη διαδρομή μπορούμε να απολαύσουμε τους καταράκτες και τις ανεπανάληπτες υδατοπτώσεις. Ο ποταμός Ιππιάς πέφτει από 15 μέτρα με ορμή μέσα σε μια κρυστάλλινη λίμνη η οποία έχει δημιουργηθεί στα βράχια. Συνεχίζουμε νότια προς το λιμάνι του Μαντουδίου ή Κιμάση. Είναι το παραλιακό μέρος του χωριού Μαντούδι. Η παραλία του είναι μεγάλη σε μήκος με άμμο και βότσαλα. Χαρακτηριστικό της παραλίας είναι τα μεγάλα βράχια που προσφέρονται για ωραία περιήγηση κολυμπώντας. Το λιμάνι του Μαντουδίου εξυπηρετεί καθημερινά με πολλά δρομολόγια τη γραμμή Σκόπελο-Αλόνισο-Μαντούδι. Και από το Μαντούδι συνεχίζουμε νότια προς το Προκόπι και εννοείται θα κάνουμε την απαραίτητη στάση στον Αγιάννη το Ρώσο. Ο
Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε το 1690 στην περιοχή της Μικράς Ρωσίας, την Ουκρανία δηλαδή. Ως εχμάλωτος πολέμου αρχικά και έπειτα ως δούλος του Τούρκου Αγά, έγινε γνωστός για την καλοσύνη, την ταπεινοφροσύνη και την ακλόνητη πίστη του. Το ιερό του σκήνομα παραμένει άφθαρτο στο Προκόπι Ευβίας και ο ίδιος, όπως επικαλείται η Εκκλησία, είναι θαυματουργός με πολλές μαρτυρίες να κάνουν λόγο για τη βοήθεια που προσφέρει στην ίαση ασθενών. Γύρω από τον Αγιάννη Ρώσο έχει διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να υποδέχεται τους περαστικούς και τους τουρίστες για να μπορούν να πιούν τον καφέ τους και να φάνε το φαγητό τους. Όπως όλα τα πράγματα και ιδίως όλα τα ωραία, κάποια στιγμή τελειώνουν και αυτό μας στενοχωρεί. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής με τις καλύτερες όμως αναμνήσεις και ελπίζουμε να ταξιδέψατε μαζί μας. Πολύτιμος βοηθός σε όλο μας το ταξίδι ήταν η Car Group Καλογρίτσας, που φρόντισε για την ασφάλειά μας και την οικονομική μετακίνηση. Στην ιστοσελίδα cargroupkalogritsas.gr θα βρείτε λεπτομέρειες για την υγραεριοκίνηση και τα ελαστικά σας. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας και share το βίντεο εάν σας άρεσε. Καλή αντάμωση σε ένα επόμενο ταξίδι! Και εννοείται πως μετά από κάθε ταξίδι στη θάλασσα, καλός καθαρισμός στο αυτοκίνητο, μέσα και έξω.